Είναι για τη δική μου την καριέρα, τουλάχιστον πρωτοφανέ. Να έχουν γίνει αυτή, αυτή η, η σωρία λαθών από πλευρά υπηρεσιακών παραγόντων. Καταπέλτη είναι η ειδική συμπληρωματική τεχνική έκθεση του Βασίλη Κοκοτσάκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Από την πρώτη στιγμή έπρεπε να φωτογραφηθούν βαγόνια, εμπορευματοκιβώτια, λαμαρίνε, οι αριθμοί των βαγονιών. Δεύτερον, δεν περπατήθηκε ο χώρος την επόμενη μέρα που σηκώθηκε το φως. Κάποιοι έπρεπε να ψάχνουν. Καλεσμένος στην εκπομπή αντιθέσεις της Κρήτη TV με τον Γιώργο Σαχίνη, ο τεχνικός σύμβουλος των οικογενειών των θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών, εξήγησε πώς ο τόπος του εγκλήματος αλλοιώθηκε. Κοιτάξτε τώρα αυτή τη φωτογραφία, τι βλέπουμε εδώ. Ναι. Και καταρρίπτεται και ένα αφήγημα, το οποίο είναι άδικο. Είναι πάρα πολύ άδικο. Και βλέπω ότι το κάνουν και πάρα πολύ ισχυροί άνθρωποι αυτό. Ισχυρίζονται πολλέ φορέ ότι ξέρετε, όλο αυτό το κάναμε για να υποστηρίξουμε του γερανού. Μα εδώ βλέπετε ακριβώ τι γίνεται. Οι γερανοί δουλεύουν με, αυτό, με, 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 τα, με τα δικά του τα μέσα. Δηλαδή τα παιδιά του τοποθετημένα πάνω στα ξύλα του όπω προβλέπετε. Δεν, αυτά τα έχουν μαζί του, δεν χρειάζεται να τα βοηθήσει κανεί. Η απλή διαμόρφωση του χώρου που έγινε, το ίσχυμα δηλαδή, έγινε λογικά και σωστά για να μπορούν να είναι ίσχυοι οι γερανοί. Από εκεί και πέρα βλέπουμε ένα κρατήρα. Εμεί όταν αναλύαμε τη φωτογραφία εκεί βρήκαμε ότι ήταν η γωνία. Του, αντι... του αντικειμένου ή του αυτού που ψάχνουμε, εν πάση περιπτώσει. Ήταν η γωνία του. αυτου που ψαχνουμε με παση περιπτωσει ηταν η γωνια του εκει το βρίσκαμε εμεί στη φωτογραφία τη αναλύσεις μα. Σε αυτό το σημείο. Και τώρα εσεί, σε αυτό το σημείο, μην πείτε κάτι. Το διαστροφικό μυαλό πάει ότι έγινε το σκάψιμο αυτό για να αφαιρεθεί. Δεν μπορώ όμως να τα αποδείξω. Βλέπω όμω ένα κρατήρα. Ένα κρατήρα που δεν ξέρω, μπορεί να είναι και δύο μέτρα στο βάθο. Αφαίρεσαν χώμα. Πού το πήγαν. Έγινε λοιπόν ξεμπάζωμα πρώτα και μετά έγινε μπάζωμα. Η ομάδα Κοκοτσάκη εντόπισε αναλύοντα το υλικό ύποπτα κομμάτια από τα συντρίμια των τρένων, τα οποία θεωρεί πω προέρχονται από το παράνομο φορτίο και τα οποία συλλέγονται μεθοδικά από μια ομάδα ανθρώπων που δεν ανήκουν σε ομάδα διάσωση και τα οποία μεταφέρουν σε χώρο διαφορετικό από τα υπόλοιπα. Εδώ τι βλέπουμε. Εδώ λοιπόν έχουν αποχωρήσει πάντε. Και μένουν αυτοί οι κύριοι οι οποίοι φοράνε αυτά τα διακριτικά και κάτι παρακολουθούν το βλέπουμε όλοι. Αυτό που παρακολουθούν είναι πολύ σπουδαίο γεγονός. Βλέπουμε όλοι ότι έχουμε μια εξωτερική φωτιά και θα έλεγα είναι η τύχη αυτών των ανθρώπων που ήταν μέσα. Είναι οι μάρτυρες που λέγανε ότι ένιωθαν ένα κάψιμο στο λαιμό του ήταν σε αυτό το βαγόνι. Και εμείς ψάχναμε να δούμε, μα γιατί νιώθανε το κάψιμο, δεν μας έβγαινε. Δεν μας έβγαινε, πώς να το κάνουμε. Και ψαχνόμαστε. Βρήκαμε λοιπόν γιατί νιώθανε το κάψιμο, διότι μαζί το, το βαγόνι παρέσυρε κάτι. Αυτό το κάτι είναι, είναι κάτω, στην κοιλιά του. Του προκάλεσε εξωτερική φωτιά, πιθανόν μπήκανε και να θυμιάζουν του μέσα, αλλά αυτό το υλικό θα δούμε παρακάτω ποιο ήταν. Δεν είχε αυτοδύναμη μετά δυνατότητα γιατί είχε αδειάσει ωστόσο. Και έτσι αυτοί οι άνθρωποι γλίτωσαν. Θα είχα την τύχη ακριβώς του πρώτου βαγονιού, το οποίο δεν έμεινε κανείς μέσα ζωντανός. Και η έκθεση γίνεται ακόμα πιο συγκλονιστική από την αποκάλυψη πως τα συγκεκριμένα συντρίμμια δεν εντοπίζονται μετέπειτα στη θέση Κουλούρη Λάρισσα στο οικόπεδο του ΟΣΕ, εκεί όπου μέχρι και σήμερα βρίσκονται τα υπόλοιπα συντρίμια. Δεν ξέρω αν το δει ο τηλεθεατής, θα δει στο δεξιό βέλος, αν το πλησιάσει, θα δει ότι το αντικείμενο αυτό που είναι λίγο φλατ με λίγο κλίση, αλλά και στο διπλανό του υπάρχει, να το πω σήμανση, Υπάρχει ένα μπογιαντισμα, ένα μαρκάρισμα. Το μαρκάρισμα αυτό εμείς ισχυριζόμαστε ναι. ότι κάποιο περιδιάβαινε τα συντρίμια, μάρκαρε ποια, το, ποια από αυτά τον ενδιέφεραν για να πάνε στο συγκεκριμένο σημείο, περνούσαν στη συνέχεια αυτοί που έπρεπε να τα σηκώσουν και τα μετέφεραν εκεί.